Φέτος και... Λοιπόν, παιδιά, αρχίζουμε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου στενοχώρια και απογοήτευση για το σημερινό αποτέλεσμα. Το τελευταίο καιρό η ομάδα έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι σήμερα αρχίσαμε την καταλάβουμε. Παράδειγμα, όσο στο πρώτο μήκρο είχαμε τον αέρον του αγώνα, δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες, οι οποίες δεν θα να σχολιάσουμε. Στο δεύτερο μήκρο, ανεξαρτήτα, η ομάδα μπήκε με πιο προθετικό ρόλο μέσα στο γήπεδο, πιο άνετρη. Ο αγωνιστικός χώρος άνετρε το δυνατικό ποδόσφαιρο. Όμως, το μάτς πήγε στη δύναμη και περνάμε πιο δυνατή και πιο ψυχωμένη. Αυτό είναι παρά τον πρόεδρο του παίκτη. Η ομάδα δεν παρουσιάστηκε τόσο δυνατή και αντικειμενική στις καταστάσεις αυτές του αγώνα. Έστω αυτές που ήταν. Αντιθέτως, ο αντίπαλος ήταν πιο ψυχωμένος. Κατάφερε να σκοράρει και κάπου και αναγκάσαμε να κάνουμε την ομάδα μετά πιο επιθετική να διεκδικήσει πράγματα, να επανέλθει στο παιχνίδι, αφού είναι ο δασκόλο πίσω που προσωπήσει ο δίπολο και βάλει το δεύτερο γκολ. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι πρέπει οι παίκτες να προσαρμόζονται ακόμα καλύτερα στις καταστάσεις του αγώνα. Σε ένα ακόμα ξεχωριστό χώρο. Δεν μπορούσαμε να το εκπληρώσουμε. Χάνουμε πολύ από την ποιότητά μας από την ομάδα, αλλά πρέπει να δώσουμε παραπάνω πάθος και δύναμη. Αυτό να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά και του δασκάλου που αγωνίζονται με την πανέλα τη δόξη. Καλησπέρα σας. Ο αγωνιστικός χώρος, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά ήταν και για τις δύο ομάδες κακός. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεν μπορείτε να εξηγήσετε αυτή την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου. Ποδοσφαιρικά, η δόξα στο δεύτερο ημιχρόνο ήταν ανύπαρκτη. Εσείς από τη μεριά σας θα πάρετε κάποια μέτρα, διότι είναι Δεκέμβριος, έχουμε μεταγραφές. Θα γίνουν κάποιες εκαθαρίσεις με αφορμή τη σημερινή απογοητευτική εμφάνιση κάποιων παικτών. Θα περάσει έτσι. Θα γίνει κάτι. Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις πρώτα. Σαφώς και ένας αγώνας, είτε το κερδίσει, είτε το χάσει, δεν αποτελεί κριτήριο για ολόκληρο προγραμματισμό μιας ομάδας. Είναι ένας αγώνας. Η όλη διαδρομή της ομάδας πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε με την ελληνική μας. Το λέω αν μου επιτρέπετε, το λέω γιατί στα μάτια ενός τρίτου φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο οι ποδοσφαιριστές της Δόξας να είναι αδιάφοροι. Δηλαδή δεν ήταν ότι έπαιξαν και έχασαν. Μπορεί να χάσει οποιοδήποτε παιχνίδι και να κερδίσει οποιοδήποτε παιχνίδι μια ομάδα. Η εικόνα αυτή όμως τουλάχιστον προβληματίζει έναν τρίτο. Δεν θα πω ότι λέξε διαφορετικό. Θα πω ότι ήταν πιο ψυχομένος ο αιτήτης και δεν μπορούσαμε να παρατάξουμε την ίδια πληγμή που είχαν οι αντίπαλοι μας. Αυτό είναι αυτό που με στενοχωρεί πάρα πολύ και α το πούμε εντό εισαγωγικών κατηγοριών στου ποδοσφαιριστές. Δεν είχαν το ίδιο πάθος και την ίδια πληγμή στις διεκδικήσεις. Αν δεν μπορείς να το κερδίσεις το μάτς, τουλάχιστον να το χάσεις. Είχαν χάσει την πίστη τους. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό από την πλευρά σας? Όχι, εγώ και μέσα στα αποδεκτήρια που συζήτησα εγώ με του ποδοσφαιριστές, τώρα μόλις έχει κλείσει το μάτς, δεν είναι ώρα να συζητήσεις την ανάλυση. Υπάρχει ένταση, υπάρχει στενοχώρια, προβληματισμός. Θα γίνει τις επόμενες μέρες. Υπάρχει και ένας κόσμος που έχει την κεφάλι στη μέρα. Δυστυχώς αυτό μας στενοχωρεί ακόμα περισσότερο. Την άλλη μια φορά σε εκτός από τα αγώνα ήταν το κοντά μας ο παδί μας. Δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε τη χαρά μας στο αποτελέσμα και αυτό μας στενοχωρεί ακόμα περισσότερο. Τους ευχαριστώ όμως που μας στηρίζουν ακόμα και μακριά.